Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε εν Κυρίω. Σήμερα Κυριακή, εορτή των Αγίων Πάντων. Να έχουμε όλη την ευχή, να έχουμε τις πρεσβείες, να έχουμε την εξουρανού βοήθεια των Αγίων Πάντων. Θα συνεχίσουμε σήμερα τη σειρά των ομιλιών πάνω στις εσχατολογικές προφητείες. Αλλά ο κύριος Ζεώγας, επικαίρος, έχει να υποβάλει ένα, δύο, τρία νομίζω ερωτήματα. Ναι, κύριε Σωτηρόπουλε, χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές. Προτού όμως υποβάλω τα ερωτήματα αυτά που έχουν υποβάλει στον κύριο Σωτηρόπουλο, θα ήθελα και πάλι να υπενθυμίσω τα τηλέφωνα του σταθμού μας, το 9270-902-904. Επαναλαμβάνω, 9270-902-904. Θα μπορείτε να μας τηλεφωνήσετε μετά τη λέξη εκπομπής, δηλαδή από τις 1 παρά 10 που τελειώνει η εκπομπή περίπου μέχρι τις 1 και 20 ή και μέχρι και τις 1 και 12, συγγνώμη, και 20 θα είμαστε εδώ. 12 παρά 10. Δεν δίνουμε... Έως 12 παρά 10 τελειώνει η εκπομπή. Δεν δίνουμε τα τηλέφωνα απευθείας κατά τη διάρκεια της εκπομπής, γιατί η εκπομπή είναι περιορισμένου χρόνου όπως και εσείς βλέπετε και τα τηλεφωνήματα είναι πάρα πολλά. Εάν αρχίσουμε να δεχόμεθα τηλεφωνήματα κατά τη διάρκεια της εκπομπής, καταλαβαίνετε ότι δεν θα προλάβουμε να σχολιάσουμε κανένα απολύτως θέμα και να ερμηνεύσουμε έστω και ένα εδάφιο. Και αυτός είναι ο λόγος που δεχόμεθα τηλεφωνήματα μετά τη λήξη της εκπομπής. Μάλιστα σε μια εκπομπή του κυρίου Μιχαλόπουλου, κάποιος τηλεθεατής σχολίασε για την εκπομπή μας, λέει ότι ασχολούμεθα, λέει, με τους αιρετικούς, πεντηκοστιανούς, μάλιστα ανέφερε σαν παράδειγμα. Και είναι περίεργο που αυτός ο τηλεθεατής είδε ότι ασχολούμεθα κυρίως, όπως αυσυνεθεί, με τους πεντηκοστιανούς, τη στιγμή που εμείς μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάνει ούτε μία εκπομπή ειδικά για τους πεντηκοστιανούς, που είναι και αυτή μία από τις αιρέσεις, αλλά θα ασχοληθούμε. Πώς φαίνεται, κύριε Ζόγα, αυτός είναι πεντηκοστιανός και θα τον τιμήσουμε με μία εκπομπή ίσως και περισσότερες. Δεν γνωρίζω αν είναι πεντηκοστιανός ή όχι. Για να αναφέρει δικός τους πεντηκοστιανός, θα το θυμίσουμε με μία ή περισσότερες εκπομπές. Είναι από τους κατεξοχήν δαιμονικούς αιρετικούς οι πεντηκοστιανοί, όπως και οι λεγόμενοι φωτισμένοι, πεπλανημένοι, οι οποίοι κυκλούνται μέσα στον χώρο της Ορθοδοξίας. Ναι, να τονίσουμε, κύριε Σωτηρόπουλο, ότι η δική μας εκπομπή είναι εκπομπή γενικού περιεχομένου, δηλαδή δεν ασχολείται μόνο με αιρέσεις. Ερμηνεύει την Αγία Γραφή, σχολιάζει επίκαιρα γεγονότα κάτω από το φως του Ευαγγελίου και απευθύνεται σε ανθρώπους όχι μιας κάποιες ηλικίες ενός κάποιου μορφωτικού επίπεδου, αλλά προσπαθεί να καλύψει όλα τα θέματα. Δηλαδή απευθύνεται και σε άντρες και σε γυναίκες και σε νέους ανθρώπους και σε ηλικιωμένους, ακόμη και σε αιρετικούς οι οποίοι μας παρακολουθούν. Η εκπομπή μας ονομάζεται Ορθοδοξία. Η Ορθοδοξία είναι η Εκκλησία. Μάλιστα. Η Εκκλησία αγιάζει όλες τις εκδηλώσεις της ανθρωπίνης ζωής, είτε ούν τρώγεται, είτε πίνεται, είτε άλλο τύπη, είτε και τα πιο ευτελή πράγματα, τα αγιάζει η Εκκλησία, πόσο μάλλον τα σπουδαία πνευματικά θέματα. Ασχολείται από θρησκευτικής και ηθικής πλευράς με όλα τα ζητήματα της ζωής των ανθρώπων και με τα αιώνια συμφέροντα των ψυχών. Κύριε Σωτηρόπουλε, αναφέρατε ότι πρωτού προχωρήσουμε, ότι θα έχω να υποβάλω μερικές ερωτήσεις. Πράγματι έχω να υποβάλω, που είναι και ερωτήσεις πολλών τηλεθεατών. Σήμερα, όπως είπατε, είναι η Κυριακή των Αγίων Πάντων. Γιατί η Εκκλησία μας καθόρισε ειδικά αυτήν την Κυριακή ως την Κυριακή κατά την οποία θα πρέπει να τιμάμε όλους τους Αγίους? Και πώς είναι οι Άγιοι Πάντες? Πρώτον, πώς είναι οι Άγιοι Πάντες? Είναι αναρρύθμιτοι. Εκατομμύρια, πολλά εκατομμύρια δεν μπορεί κανείς να αριθμίσει. Είναι οι φανεροί και οι αφανείς Άγιοι. Οι φανεροί που περιλαμβάνονται μέσα στα αγιολόγια, στα συναξάρια, είναι οι ολίγοι. Μάλιστα. Οι αφανείς είναι αναρρύθμιτοι. Γιατί η Εκκλησία όρισε η σημερινή Κυριακή να είναι η Κυριακή των Αγίων Πάντων? Η προηγουμένη Κυριακή ήταν η εορτή της Πεντηκοστής. Κατά αυτήν εορτάσαμε στην κάθοδο του Αγίου Πνεύματος στον κόσμο, στη γη, στην Εκκλησία. Οι Άγιοι Πάντες είναι οι καρποί του Αγίου Πνεύματος.
το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός. Ναι, τι λέει ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη και επαναλαμβάνεται στην Καινή Διαθήκη? Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος είμαι. Το Άγιο Πνεύμα, σύμφωνα άλλωστε και με το όνομά του Άγιο και Πνεύμα, ήρθε να κάνει τους ανθρώπους, τους πιστούς ανθρώπους φυσικά, πνευματικούς ανθρώπους, Αγίους ανθρώπους, και εδημιούργησε Αγίους εκατομμύρια. Αναρρυθμίτως Αγίους. Ναι, αλλά στην Αποστολική. Ο παππούς σου, παραδείγματος χάρη, που είναι στην αιωνιότητα, αν ήταν ευσεβής άνθρωπος και είναι στον Παράδεισο, είναι ένας Άγιος, ή μεγαλύτερος ή μικρότερος. Όλοι όσοι σώζονται είναι Άγιοι. Να πούμε ένα παράδοξο λόγο. Μεταξύ των Αγίων είναι και ο ληστής. Αυτός που μετενόησε πάνω στο Σταυρό. Δια της μετανοίας, τις τελευταίες ώρες, αγιάστηκε κι αυτός. Έγινε ένας Άγιος και εισήλθε στον Παράδεισο. Δηλαδή πάσος εσωσμένος είναι Άγιος. Πάσος εσωσμένος είναι Άγιος, άλλος μεγαλύτερος Άγιος και άλλος μικρότερος. Αστήρ αστέρος, διαφέρει εν δόξη. Ναι, αλλά σήμερα στο Αποστολικό Ανάγνωσμα η Εκκλησία μας καθόρισε να διαβάζεται το 10ο κεφάλαιο της προσεβραίου επιστολής, όπου εκεί προβάλλονται παραδείγματα προσώπων Αγίων, δηλαδή της Παλαιάς Διαθήκης, τα κατορθώματά τους, η πίστη τους, τα μαρτυριά τους κλπ. Ναι, γιατί θέλει να εξάρει. Συμπεριλαμβάνει δηλαδή και τους Αγίους της Παλαιάς Διαθήκης. Θέλει να εξάρει τα κατορθώματα της πίστης, τα οποία κατόρθωσαν οι Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης. Βεβαίως και εκείνοι με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος κατόρθωσαν όσα κατόρθωσαν. Τα πάν αγαθών κατορθούνται με την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αλλά το Άγιο Πνεύμα ήρθε ουσιωδώς στον κόσμο, εξέχει πλουσίως τη χάρη του στον κόσμο κατά την ημέρα της Πεντηκοστής. Γι' αυτό οι Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης είναι ολίγοι εν σχέση με τους Αγίους της Καινής Διαθήκης. Οι Άγιοι της Καινής Διαθήκης είναι περισσότεροι, ασυγκρίτως περισσότεροι. Αναφέρει βεβαίως το ανάγνωσμα το Αποστολικό, κυρίως, αναφέρεται κυρίως σε Αγίους της Παλαιάς Διαθήκης, χωρίς να αποκλείονται και Άγιοι της Καινής Διαθήκης. Γιατί όταν λέει είναι Άγιοι που ελιθάστησαν, γιατί να μην περιλάβουμε τον πρωτομάρτυρα Στέφανο, ο οποίος ελιθάστησε στην αρχή της Εκκλησίας. Και τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, ο οποίος επικεφαλίστηκε. Μάλιστα. Και τον Απόστολο Ιάκωβο, τον αδελφόν του Ιωάννου, τον Ιόν του Ζεβεδαίου, ο οποίος προώρος επικεφαλίστη. Κυρίως όμως αναφέρεται φυσικά σε Αγίους της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά εμέσως πλέκει το εγκόμιο των Αγίων της Καινής Διαθήκης. Να τι λέει η Γραφή για τους Αγίους και για τα κατορθώματα της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτά που λέει η Γραφή για τους Αγίους και τα κατορθώματα της Παλαιάς Διαθήκης ισχύουν και μάλιστα καταμίζουν αλόγου για τους Αγίους της Καινής Διαθήκης. Και αυτό θα πρέπει να το δούμε και κάτω από το πρίσμα, ότι την επιστολή αυτή την απίφθινε στους εξιουδαίων χριστιανούς. Μάλιστα. Κύριε Στοτρόπουλε, θα ήθελα να... Πάντως, η σημερινή Κυριακή των Αγίων δείχνει ότι οι Άγιοι είναι καρποί της Πεντηκοστής, καρποί του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό μετά την Κυριακή της Πεντηκοστής όρισε η Εκκλησία την Κυριακή των Αγίων Πάντων. Μία άλλη ερώτηση, την οποία θα ήθελα να απαντήσετε συντόμως, είναι σπουδαία βέβαια. Στο σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα ακούσαμε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό να λέγει λόγους τους οποίους από τα 40 δισεκατομμύρια περίπου ανθρώπους που έζησαν σε αυτόν τον πλανήτη, όπως υπολογίζουν οι επιστήμονες, ουδείς τόλμησε να σκεφτεί, όχι απλά να, όχι να απευθύνει, ούτε καν να σκεφτεί. Όταν έρχεται λοιπόν ο Ιησούς ο Ναζαρέος και λέγει ότι όποιος θα με ομολογήσει ενώπιον των ανθρώπων, θα τον ομολογήσω ενώπιον του Πατρός μου που είναι στους ουρανούς. Αλλά και όποιος με αρνηθεί ενώπιον των ανθρώπων, θα τον αρνηθώ ενώπιον του Πατρός μου. Και όποιος αγαπά τον πατέρα του, τη μητέρα του, τους γεννήτρους ή και τα παιδιά του περισσότερο από εμένα, δεν είναι άξιος. Ομιλίος Θεός. Έχει ιδιαίτερη σημασία. Ομιλίος Θεός και ο Θεός είναι υπεράνω πάντων. Αυτό μας έδωκε και τον πατέρα και τη μητέρα και τα τέκλα και τους αδελφούς και τους συγγενείς και τις υπάρξεις μας, το σώμα μας, την ψυχή μας, τα σύμπαντα δημιούργησε για μας, λοιπόν, και συνεπώς ο Θεός και πλάστης μας και ευεργέτης μας είναι άξιος της ολοκληρωτικής μας αγάπης.
στο Χριστό ως Θεό οφείλουμε ολοκληρωτική αγάπη. Αυτός μας έδωκε την καρδιά και η καρδιά είναι πλασμένη και πρέπει πρώτα να αγαπά αυτόν που την έπλασε, το Θεό. Και δεύτερη αγάπη οφείλουμε στους συνανθρώπους. Πρώτη στο Θεό και δεύτερη στους συνανθρώπους και τους προσφυλεστέρους συνανθρώπους. Όποιος αγαπάει πρόσωπα ή πράγματα παραπάνω από τον Χριστό, αυτός δεν είναι χριστιανός, δεν είναι άξιος του Χριστού. Στην αιωνιότητα δεν θα έχει θέση κοντά στο Χριστό, αλλά κοντά στο διάβολο. Ο δε Παύλος που έγραψε τον ύμνο της αγάπης γίνεται ηφαίστειο Βεζούβιος που εκρήγνεται και φωνάζει «Ή της ου φιλή Κύριον Ιησούν Χριστόν ή το ανάθεμα μαράναθα». Όποιος δεν αγαπάει, δεν αισθάνεται θερμό φίλτρο, δεν αγαπάει φλογερά τον Κύριο Ιησού Χριστό, να είναι αναθεματισμένος, καταραμένος, χωρισμένος από τον Χριστό, αιωνίως καταδικασμένος. Πρέπει να είναι χυδαία ψυχή όποιος δεν αγαπάει τον Χριστό. Αγαπάει τη γυναίκα του, αλλά ποιος του έδωκε τη γυναίκα. Αγαπάει το παιδί του, αλλά ποιος του έδωκε το παιδί του. Αγαπάει τη μανούλα του, αλλά ποιος έδωκε τη μανούλα του. Αγαπάει τον εαυτούλη του, ποιος έφτιαξε τον εαυτούλη του, τα μάτια του, τα αυτιά του, την καρδιά του, το μυαλό του, τα κύτταρά του, το DNA, όλα αυτά που λένε οι επιστήμονες, ποιος τα έφτιαξε. Όποιος δεν σκέπτεται τον Χριστό που δημιούργησε τα σύμπαντα, το μακρόκοσμο με όλα του τα μυστήρια και το μικρόκοσμο με άλλα καταπληκτικά μυστήρια, αυτός είναι χυδαία ύπαρξης, δεν είναι άνθρωπος. Μπορώ να πω ότι κατέβηκε από την κλίμακα του ανθρώπου στην κλίμακα του κτίνους, λοιπόν, και δεν αξίζει να είναι κοντά στο Θεό. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, όποιος δεν αγαπάει τον Κύριο Ιησού Χριστό να είναι αναθεματισμένος. Ο Κύριος είναι κοντά και θα κάνει την κρίση του. Με λόγια απλά, την εντολή της Παλαιάς Διαθήκης που λέει αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου, εξώδεις της καρδίας σου, της διανοίας σου, της ψυχής σου και της ισχύς σου, εμέσως πλην σαφώς τον αναφέρει ο Κύριος μέσα στον εαυτό του. Ασφαλώς. Κύριε Σωτρόπουλε, είναι ο αγαπητός των αγαπητών. Στη συνέχεια αναφέρει ένα φοβερό λόγο. Άσο διάσμα του αγαπητού μου, το αγαπητό μου, πώς λέει ο Ισαΐας. Αναφέρει ένα φοβερό λόγο. Ο αγαπητός με αλφα κεφαλαίο. Ο Υιός, ο αγαπητός, δεν λέει ο ίδιος ο Θεός για τον Υιόν του. Ο ηγαπημένος, δεν λέει ο ίδιος ο Θεός Πατέρας. Στη συνέχεια το λόγο του Κύριος μας λέγει ότι όποιος με αρνηθεί ενώπιον των ανθρώπων θα τον αρνηθώ ενώπιον του Πατρός μου με όλα τα επακόλουθα που θα πάει στη λίμνη δικαιωμένη περικυθείο που λέει στην αιώνια κόλαση. Μπορείτε να μας πείτε μερικές μορφές αρνήσεις. Άμα λέμε κόλαση σήμερα κύριε Ζώγα και μας ακούνε ορθολογιστές, κοσμικοί άπιστοι, μη κτηρίζουν, χλεβάζουν, γελάνε, το λιγότερο έτσι δυσπιστούν. Μα η κόλαση αρχίζει από τώρα. Άμα κάνεις ένα σοβαρό αμάρτημα και δεν έχει πορωθεί η συνείδηση, εξακολουθεί να έχεις ανθρωπίνη ευαισθησία, άμα κάνεις ένα έγκλημα, κόλαση έχεις από τώρα. Η κόλαση αρχίζει από τώρα και επιτείνεται μετά θάνατον εάν πεθάνει αμετανόητος ο άνθρωπος. Εάν μετανοήσει όπως ο ληστής σώζεται. Όπως και ο παράλυσος αρχίζει από τώρα. Όποιος έχει καλές σχέσεις με τον Θεό και τη συγγύησή του και από τώρα αισθάνεται εν μέρη τον παράδεισο, αισθάνεται μια χαρά, μια γαλλίαση, ακόμη και στις λήψεις αισθάνεται μια μυστική χαρά στο βάθος. Λοιπόν, από τώρα αρχίζει ο παράδεισο, από τώρα αρχίζει και η κόλαση και οι λέξεις αυτή η οποία σοκάρει τους ορθολογητάς, τους απίστους, είναι λέξεις η οποία εξήλθε από τα χείλη του ιδίου του Κυρίου. Οι αμετανόητοι αμαρτωλοί, λέει, θα πάνε στην κόλαση. Ελληνική λέξη είναι. Κολάζω σημαίνει τιμωρώ. Όχι εκμηδενισμό. Και δεν τιμωρία, όχι εκμηδενισμό. Όχι εκμηδενισμό. Θα έχει θλίψη και στελοχωρία. Ήδη οι άνθρωποι που είναι μακριά από τον Θεό έχουν θλίψη και στελοχωρία στα βάθη τους και σε ώρες έτσι ειλικρινίας ομολογούν ότι είναι δυστυχισμένοι. Ας είναι και πλούσιοι και πάμπλωτοι. Μερικοί από αυτούς που τα ονοματά τους
αναγράφονται με πηχαίους τίτλους στις εφημερίδες, ακούονται παγκοσμίως από τις τηλεοράσεις, από τα ραδιόφωνα, καλλιτέχνες που είναι είδωλα του κόσμου, αυτοκτονούν και αφήνουν σημείωμα και λένε δεν ζήσαμε ευτυχείς ούτε μία ώρα, γιατί δεν είχαν σχέση με το Θεό. Μπορείτε να αφέρετε χαρακτηριστικές περιπτώσεις αρνήσεως για να καταλάβουμε πώς εννοεί το λόγο αυτό ο Κύριος? Υπάρχουν διάφορα είδη αρνήσεως. Η μεγαλύτερη άρνηση, αγαπητοί τηλεθεατέ, είναι να αρνηθεί κανείς ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας που περίμεναν αιώνες ο Σωτήρα και Λυτρωτή και ο Υιός του Θεού της αυτής φύσεως με τον Πατέρα Του, Θεός αληθινός εκ Θεού αληθινού, κατά την ομολογία του Αποστόλου Θωμά, την πιο συγκινητική ομολογία, ο Ιησούς είναι ο Κύριος μας και ο Θεός μας. Όποιος αρνείται τη θεότητα του Χριστού είναι αντίχριστος. Οι χειρότεροι αντίχριστοι είναι οι αντιτριαδίτες και οι γνωστότατοι εδώ στην εποχή, στον τόπο μας, που κάνουν θράψη μεγάλη, είναι οι αντίχριστοι χιλιαστέ, οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά. Χθες μέσα σε ένα λεωφορείο που ταξίδευα συνήντησα δύο γυναίκες ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά. Λοιπόν, λέγανε ότι διαβάζουν το Ευαγγέλιο. Αν διαβάζετε το Ευαγγέλιο, λέει, γιατί δεν παραδέχεστε ότι ο Χριστός είναι ο Κύριός μας και ο Θεός μας? Δεν το λέει πουθενά το Ευαγγέλιο, μου είπε μία από τις δυο. Ανοίξετε Ιωάννου Κάπα 28, Ιωάννου κεφάλαιο Κάπα αριθμός εδάφιο 28, να δείτε ότι ο Θωμάς ομολόγησε τον Αναστάντα Κύριο με τη φράση «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Δεν το παραδεχόταν. Και ο Κύριος έκανε αποδεκτή. Δεν λέει τέτοιο πράγμα το Ευαγγέλιο. Αυτοί διαβάζουν το Ευαγγέλιο με κλειστά τα μάτια. Ο Θεός του αιώνος τούτου, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, ετύφλωσε τους οφθαλμούς, τα μάτια της ψυχής, για να μην αυγάσει σε αυτούς των φωτισμών του Ευαγγελίου της δόξης του Χριστού. Είπατε ότι όποιος αρνείται ότι είναι ο Μεσσίας και ο Θεός, ναι, παραδείγματος χάρη οι Ιουδαίοι, οι κατάσαρκα Ιουδαίοι, οι οποίοι αρνούνται ότι είναι ο Μεσσίας αφού περιμένουν τον Μεσσία τους. Αργείται το Χριστό. Είναι αρνητοί, οπότε θα καταταγούν εκεί που λέγει ο Κύριος. Αλλά και οι Μωμεθανοί, οι οποίοι αρνούνται ότι είναι ο φυσικός γιος και απορρίπτουν την Τριάδα, το ίδιο. Λοιπόν, για τους Μωμεθανοί, καλά, όλες οι θρησκείες είναι αντιχριστιανικές. Μία θρησκεία είναι η αληθινή. Εξυπακούεται, οίκοθε εννοείται ότι όλες οι άλλες θρησκείες είναι αντιχριστιανικές. Αλλά ακούστε, κύριε Ζώγα. Και εμείς οι Ορθόδοξοι αρνούμεθα το Χριστό με μικρότερες αργήσεις από τις σοβαρότερες πρώτα. Πολλοί έπαυσαν να κάνουν το Σταυρό, να λένε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ μας», ή «Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, Θεέ μας προστάτευσέ μας, Θεέ μας συγχωρησέ μας, Θεέ μας να είσαι δοξασμένος για τα μεγαλεία σου, σε ευχαριστούμε για τις ευεργεσίες, τις ηλικές, τις πνευματικές, ζητούμε έλεος για τα αμαρτήματά μας». Έπαυσαν οι άνθρωποι να κάνουν προσευχή. Ξεκινούν να πάνε σε ένα ταξίδι, ένα σταυρό δεν κάνουν. Να τους σώσει ο Θεός από ατυχήματα. Τρώνε, κάθονται και τρώνε, μια προσευχή δεν κάνουν, να πούνε «Θεέ μου, να ευλογήσεις το φαγητό, να γίνει μέσα μας υγεία και δύναμης και να μην γίνει αρρώστια». Κύριε Σωτρόπουλε, έχουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Κατόπιν θα συνεχίσετε. Μάλιστα. Κυκλοφόρησαν τα τέσσερα νέα ανεπανάληπτα βιβλία του Γρηγόρη Μιχαλόπουλου, που συναρπάζουν με την πρωτοτυπία και τη μοναδική παρουσίαση σπανίων φωτογραφημένων θεμάτων. Το Αθάνατο Ελληνικό Νερό, ένα φωτογραφημένο οδηπορικό από όλη την Ελλάδα σε πηγές και βρύσες μέσα στα χωριά, πόλεις και στην άγρια φύση. Ένα άλμπουμ μοναδικό και σπάνιο που πρέπει να αποκτήσουν όλοι όσοι αγαπούν την Ελλάδα και την παράδοση. Η Ελλάδα το 2054 μετά Χριστόν. Δημιουργική φαντασία πάνω σε ένα σενάριο που δεν απέχει πολύ από μία μελλοντική πραγματικότητα. Ένα άλμπουμ σπάνιας ομορφιάς και πρωτότυπη σύλληψη που όλοι πρέπει να το ξεφυλίσουν. Οι φωνές της Ορθοδοξίας. Σπάνια κομμάτια από καμπαναριά που βρίσκονται σε όλα τα χωριά και τις πόλεις της Ελλάδος,
φωτογραφημένα με μοναδικό τρόπο σε ένα υπερπολυτελές άλμπουμ που δεν πρέπει να λείψει από κανένα ελληνικό ορθόδοξο σπίτι. Όταν οι άνθρωποι δημιουργούσαν μνήμες ψυχής, μιας εποχής που η τέχνη ήταν μεράκι και το μεράκι ήταν επινοητικότητα, αυθορμητισμός και έργο τέχνης αφανών καλλιτεχνών. Ένα άλμπουμ με εκατοντάδες χειροποίητες επιγραφές μιας εποχής που πέρασε στον παλιό καλό καιρό. Ένα άλμπουμ γεμάτο αναμνήσεις από μια εποχή που δεν γυρίζει πίσω. Και οι τέσσερις υπερπολυτελείς εκδόσεις του Γρηγόρη Μιχαλόπουλου κυκλοφορούν αποκλειστικά και διατίθενται στην Ακαδημία 32, 5ος όροφος. Κάθε άλμπουμ είναι υπερπολυτελές, τετράχρωμο, σε μεγάλο σχήμα, με 130 σελίδες γεμάτες χρώμα, εικόνα, ανάμνηση και Ελλάδα. Μην τα χάσετε. Ευρωμονωτική. Η λύση για κάθε πρόβλημα μόνος της. Έχετε πρόβλημα υγρασίας, υπάρχει η λύση. Μονώσεις, στεγανοποιήσεις, θερμομονώσεις, σε ταράτσες, τείχους, υπόγεια, πισίνες και παντός είδους μονωτικές εργασίες με τα καλύτερα ευρωπαϊκά υλικά. Ευρωμονωτική. Η μόνη που σας προσφέρει γραπτή εγγύηση. Ευρωμονωτική για όλη την Ελλάδα. Ζητήστε μας τα τηλέφωνα. 95 62 709 και τηλέφωνο fax 95 77 572. Ράδιο Ώρα, η ελεύθερη ελληνική φωνή. Σε λίγες μέρες μια ελεύθερη φωνή θα ξεχωρίζει στα FM. Σε λίγες μέρες το ελεύθερο ραδιόφωνο της Τηλετόρα έρχεται να δώσει μια άλλη διάσταση στην ενημέρωσή σας. Σε λίγες μέρες η ψυχαγωγία αποκτά ποιότητα. Ράδιο Ώρα. Για σένα, για μας, για την Ελλάδα. Όταν η Inter American σχεδιάζει κάτι νέο, τότε είναι μεγάλο νέο. Επενδυτικό πρόγραμμα αξίας ζωής. Ένα πρόγραμμα τόσο εύπλαστο που το κάνετε ό,τι θέλετε. Αποταμιευτικό, για να συγκεντρώσετε το κεφάλαιο που επιθυμείτε. Ασφαλιστικό, για τις ασφαλιστικές καλύψεις που χρειάζεστε. Και βέβαια, επενδυτικό, για να μπορείτε να γίνετε επενδυτής ακόμη και με ελάχιστα χρήματα ετησίως. Αξία ζωής. Εύπλαστο κι όμως τόσο ισχυρό για να δίνει μεγαλύτερη αξία στα χρήματά σας. Inter American. Η μεγάλη ασφάλεια. Ιχνηλασία. Μια πρωτότυπη εκπαιδευτική μέθοδος γραφής, αριθμητικής και ανάπτυξης των σχεδιαστικών δεξιοτήτων των μικρών παιδιών. Ιχνηλασία. Ένα πολύτιμο εποπτικό όργανο για γονείς και εκπαιδευτικούς. Με την Ιχνηλασία, τα παιδιά του νηπιαγωγείου και του δημοτικού μαθαίνουν να γράφουν και να διαβάζουν. Τα αυλάκια που είναι χαραγμένα στα βιβλία της Ιχνηλασίας οδηγούν το χέρι του παιδιού να γράφει σωστά και γρήγορα γράμματα, αριθμούς, λέξεις και να ζωγραφίζει. Μια κοίτα, έγραψα το αλφα μόνη μου. Και εγώ ζωγράφησα ένα ψαράκι. Τώρα μπορεί και το δικό σας παιδί με παιχνιώδη μορφή να μάθει εύκολα να γράφει και να διαβάζει με τη μέθοδο της Ιχνηλασίας. Είναι εγκεκριμένη από το Υπουργείο Παιδείας και προσφέρεται σε βιβλία ή πίνακες για μόνιμη χρήση. Ιχνηλασία. Ψυχαγωγεί και εκπαιδεύει. Ζητήστε την τώρα. Φανταστείτε να φτιάξετε το δικό σας τρισδιάστατο κάστρο. Δείτε το να παίρνει μορφή, κομμάτι-κομμάτι, μπροστά στα μάτια σας. Αυτό είναι το puzzle που ξετρέλανε όλη την Ιφίλιο. Τώρα μπορείτε να το κτίσετε από τα μπουντρούμια του μέχρι τους πύργους του και να το καμαρώνετε σαν μπιβελό. Μοναδικό στο είδος του. Με περισσότερα από 500 καλοφτιαγμένα, καλής ποιότητας κομμάτια, πλούσια σε χρώματα και με μοναδική λεπτομέρεια. Εκπληκτικά σχεδιασμένο, ούτως ώστε να μην κάνετε λάθη. Με έγχρωμες φωτογραφίες για να σας οδηγήσουν να φτιάξετε με επιτυχία το κάστρο των ονείρων σας. Το παρελθόν συναντάει το μέλλον με το μοναδικό τρισδιάστατο puzzle. Μπορείτε να το αποκτήσετε μόνο με 12.950 δραχμές. Ο διαθέσιμος αριθμός είναι περιορισμένος. Δώστε αμέσως την παραγγελία σας τώρα. Τηλεφωνήστε τώρα στο 51 29 100 και θα σας το στείλουμε με αντικαταβολή. Είναι μια προσφορά από το Τηλετόρα και τις τηλεπωλήσεις. Σας έχει συμβεί ποτέ αυτό? Είναι εκνευριστικό και συγχρόνως κουραστικό.
Σας παρουσιάζουμε την τελειότερη λύση απελευθέρωσης των χεριών σας που ονομάζεται Foam Free. Απλά κολλάτε το βέλκρο στο ακουστικό και το ακουστικό στο Foam Free. Το μαλακό, εύκαμπτο, πανάλαφρο Foam Free προσαρμόζεται πανεύκολα στο κεφάλι σε οποιοδήποτε μέγεθος ή θέση με άνεση και ευκολία. Σας απελευθερώνει τελείως τα χέρια για να ασχοληθείτε με τη δουλειά σας. Είναι απαραίτητο εξάρτημα στη δουλειά, στο γραφείο και βοηθάει την παραγωγικότητα. Ακόμα στο σπίτι, σας λύνει τα χέρια και κερδίζετε χρόνο. Σκεφτείτε να φτιάχνετε τα νύχια σας και να μιλάτε, όσο για τα παιδιά. Τα μαθήματα στο σπίτι και το τηλέφωνο πάνε μαζί. Απαραίτητο και για τα φορητά τηλέφωνα, ιδιαίτερα στο αυτοκίνητο. Που σας αφήνει ελεύθερα τα χέρια για το τιμόνι και για την ασφαλειά σας. Επωφεληθείτε τώρα από την προσφορά μας. Τα δύο τεμάχια, μόνο 4.990 δραχμές. Τηλεφωνήστε τώρα στο 51-29-100 και θα σας το στείλουμε με αντικαταβολή. Είναι μια προσφορά από το τηλετώρα και τις τηλεπωλήσεις. Ετοιμαστείτε! Η μεγάλη προσφορά έκπληξη της απογευματινής 50 CD και 50 γραβούρες αξίας 400.000 δραχμών συνεχίζεται. Την Παρασκευή 7 Ιουνίου ξεκινάει η έκτη ενότητα με 7 νέα ποιοτικά CD με μουσική για όλα τα γούστα και 8 νέες εντυπωσιακές ιστορικές γραβούρες. Μη χάσετε τη μοναδική ευκαιρία να αποκτήσετε μια πλούσια δισκοθήκη και να στολίσετε το σπίτι σας με σπάνια συλλεκτικά έργα. Απογευματινή και απογευματινή της Κυριακής. Και οι εκπλήξεις συνεχίζονται. Μια ωραία πρωία. Άλλος ένας άνθρωπος, χάρη στην καθημερινή του συνήθεια, το ξυστό, έγινε πρωταθλητή σε εκατομμύρια. Νέο ξυστό Ολυμπιακοί Αγώνες. 195 νέοι εκατομμυριούχοι. Ξυστό σε κάτι χρυσό. Κύριε Σεντρόπουλε, θα ήθελα να συνεχίσουμε να μας παρουσιάσετε και άλλες μορφές αρνήσεως πέρα από, από την άρνηση των διαφόρων αιρετικών. Είπαμε, η χειρότερη άρνηση είναι η άρνηση των αντιτριαδητών, οι οποίοι δεν πιστεύουν στη θεότητα του Χριστού. Εδώ στην Ελλάδα είναι γνωστοί, γνωστότατοι, οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά. Οι Μορμόνοι είναι αντιτριαδίτες. Οι Μορμόνοι ερμηνεύουν την Αγία Γραφή σαν παραμύθι. Είναι ακραία αιρετική και αυτή, όπως είναι οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά. Μορμόνοι και ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά είναι πιο σατανικοί, πιο αντίχριστοι αιρετικοί. Ξέρετε γιατί... Με ευκαιρία ήθελα να εκφράσω έτσι έπαινο και να συστήσω ολοθέρμος συμπαράσταση στην ωραία πρωτοβουλία που είχε ο ιδιοκτήτης της τηλετώρα, ο κύριος Γρηγόρης Μιχαλόπουλος, να ηγηθεί εδώ αντιαιρετικού αγώνος, διότι μας έπνιξαν οι αιρέσεις. Μας έπνιξαν οι αιρέσεις. Και αν χαθεί η Ελλάδα ως ορθόδοξη χώρα, θα χαθεί και ως έδαφος και ως έθνος θα χαθεί δηλαδή. Λοιπόν, σώζεται η πατρίδα μας δια της πίστεως, δια της ορθοδοξίας. Λοιπόν, μας έχουν κατακλείσει αιρέσεις ανατολικές και δυτικές, εκατοντάδες αιρέσεις. Γι' αυτό είναι, πρέπει όλοι έτσι εκθήμως συνιστούμε σε όλους όσοι αγαπούν αυτόν τον τόπο, όσοι είναι πραγματικοί χριστιανοί και ορθόδοξοι χριστιανοί και πραγματικοί Έλληνες και θέλουν το μέλλον και τη δόξα αυτού του τόπου, να συνεισφέρουν και ηθικά και υλικά για να γίνει, να οργανωθεί ένας αγώνας αντιαιρετικός σε όλη την Ελλάδα. Να επιστρατευτούν χριστιανοί, επιστήμονες, άνδρες πίστεως, λοιπόν, να περιοδεύσουν και να οργώσουν όλη την Ελλάδα και να τσακίσουν με τους αιρετικούς, διότι αυτοί δεν έχουν επιχειρήματα. Και επειδή σιωπούμε συνήθως εμείς οι Ορθόδοξοι, δεν διαβάζουμε γραφές ή δεν τρέχουμε να κηρύξουμε σε όλη την Ελλάδα, παρουσιάζονται σαν σοφοί. Λοιπόν, οι ανόητοι αυτοί οι άνθρωποι και με γελία επιχειρήματα, αληθοφανή, σοφιστικά, δημιουργούν την εντύπωση σε πολλούς επιπολαίους και αστηρίκτους ορθοδόξους Έλληνες χριστιανούς ότι έχουν δίκιο και τους ανατρέπουν. Ανατρέπουν την πίστη τους, ανατρέπουν τους ιδίους. Άλλες μορφές αρνήσεως είναι όταν βρίσκεσαι σε ένα τραπέζι. Είσαι προσκεκλημένος σε ένα τραπέζι. Αυτοί οι συνδετημόνες είναι άνθρωποι βαπτισμένοι και αυτοί στο όνομα της Αγίας Τριάδος, γράφονται ορθόδοξες ταυτότητες,
αλλά έπαυσαν να προσεύχονται. Τρώνε χωρίς να κάνουν ένα σταυρό. Μας ακούν τώρα τελευταίοι οι οποίοι έτσι τρώνε, αλλά να μην μας παρεξηγήσουν που λέμε την αλήθεια ολόκληρη. Τρώνε σαν τα ζώα. Για τα ζώα δεν προσεύχονται. Λοιπόν, δεν πρέπει να είμαστε ζώα, πρέπει να είμαστε αληθινοί χριστιανοί. Και όταν κάνουμε λάθη, να τα διορθώνουμε. Λοιπόν, να κάνουμε το σταυρό μας, να ευλογεί ο Θεός το φαγητό, για να μην γίνεται μέσα μας αρρώστια, να μην γίνεται καρκίνος. Εγώ φρονώ ότι στην εποχή μας, που έτσι η επιστήμη εκβιάζει τη φύση για να παραγάγει περισσότερα και μεγαλύτερα σε μέγεθος προϊόντα, δεν τρώμε αγνές τροφές και κινδυνεύουμε εξ υγιεινής πλευράς. Πολλοί καρκίνοι, πολλά εγκεφαλικά και άλλες αρρώστιες οφείλονται στο ότι δεν τρώμε φυσικές αγνές τροφές όπως έτρωγαν παλαιότερα οι πατέρες μας. Τι τρώγαν? Ψωμί, αλλά ολόαρτο ψωμί, πραγματικό, που έχει όλα τα συστατικά το μέσα, και κρεμμύδι έτρωγαν. Λοιπόν, και ζούσαν και είχαν καλύτερη υγεία, και εμείς σήμερα που έχουμε όλα τα αγαθά δεν έχουμε καλή υγεία. Ένας λόγος επιπλέον να κάνουμε προσευχή να ευλογεί ο Θεός το φαγητό, το οποίο δεν είναι με αγνά δυστυχώς και φυσικά όπως πρέπει προϊόντα, να τα ευλογεί ο Θεός να μην γίνεται κακό στην υγεία μας. Παν λέει κτίσμα Θεού καλών και απόβλητων, και ουδέν απόβλητων με τα ευχαριστίας λαμβανόμενο. Αγιάζεται γάρδια λόγου Θεού και εντεύξεως. Έχει τη σημασία της η προσευχή για τον αγιασμό του φαγητού και για την υγεία. Άλλη μορφή αρνήσεως, κύριε Σωτρόπουλε. Περνάς μπροστά από μια εκκλησία. Αισθάνεσαι την ανάγκη να κάνεις το σταυρό σου. Περνάς μπροστά, ας πω, από την εκκλησία της Παναγίας. Είναι σαν να λες καλημέρα Παναγία μου κάνοντας το σταυρό σου. Περνάς μπροστά από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Αισθάνεσαι την ανάγκη να κάνεις το σταυρό σου. Είναι σαν να λες καλημέρα Άγιε Γεώργιε. Χαιρετάς τους φίλους του Θεού, ας το πούμε, ας το εκφράσουμε έτσι όπως το εξέφρασε μια πολύ απλή ψυχή. Με έκανε εντύπωση, μια γράμματη γυναίκα. Έκαμε παρατήρηση σε ένα χριστιανό, πέρασε μπροστά από τις εκκλησίες και δεν σήκωσε το χέρι να το κάνει το σταυρό του. Και θύμωσε αυτή η καλή χριστιανή και λέει: δεν μου λες, λέγε, δεν χαιρετάς τους φίλους του Θεού. Δεν, ποιοι είναι φίλοι του Θεού? Οι Άγιοι, λέει, πέρασε μπροστά από τους λαούς τους και δεν έκαμε σε ένα σταυρό να δείξεις ότι είσαι ορθόδοξος χριστιανός. Είναι μια μορφή αργήσεως. Γιατί δεν κάνουν το σταυρό τους μερικοί? Για να μην τους ηρωνευθούν οι κοσμικοί, οι άπιστοι, οι βαπτισμένοι ορθόδοξοι χριστιανοί, αλλά άπιστοι κατ' ουσία. Λοιπόν, πρέπει να φέρουμε τον ονειδισμό του Χριστού για να σωθούμε. Τη δύναμη να μας ηρωνευτεί, να μας μικτηρίσει, να μας κλεβάσει, να μας εμπέξει, να μας κοροϊδέψει ο κόσμος. Έχει μισθό ο ονειδισμός αυτός. Ο Χριστός για μας δεν εντράπηκε ολόγυμνος να καρφωθεί, να κρεμαστεί και να πεθάνει πάνω σε ένα ξύλο σταυρού. Και ντρεπόμαστε εμείς να δείξουμε ότι έχουμε σχέση με τον Χριστό κάνοντας ένα σταυρό? Το είναι άργηση Χριστού. Κύριε Σωτρόπουλο, όταν επίσης ακούμε να βλασφημείτε το Πανάγιο όνομα του Κυρίου μας και δεν διαμαρτυρόμαστε, είμαστε αρνητές του Χριστού. Όταν ακούμε επίσης συζητήσεις να βάλετε ο Χριστός, οι πίστες να πολεμούνται το Ευαγγέλιο, από ραδιόφωνο, από τηλεοράσεις παρουσιάζονται τέρατα, τέρατα που θέλουν να διαλυθεί αυτός ο τόπος, τέρατα άπιστοι και άθεοι, να μην αναφέρω τα ονοματά τους γιατί θα μολυνθεί και η ατμόσφαιρα, είναι γνωστή, οι οποίοι προπαγανδίζουν την απιστία και την αθεία, μιλάνε ακόμη και εναντίον του έθνους. Λοιπόν, όταν παρουσία τέτοια πρόσωπα που κατηγορούν το Χριστό και την πίστη μας και ακούμε και σιωπάμε και δεν υπερασπίζουμε την πίστη και να την υπερασπίζουμε στεναρά, λοιπόν, τότε είμαστε αρνητές του Χριστού. Να πω και ένα άλλο είδος αρνήσεως. Ομολογούμε, λέει, με το στόμα, αλλά αρνούμαστε με τα έργα. Εγγύρουμε μόνο με τα χείλη. Μόνο με τα χείλη, αλλά όχι με την καρδιά μας. Όταν έρχεται η ώρα να κάνουμε μια κακή πράξη, η συνείδηση λέει μην το κάνεις αυτό, δεν το θέλει ο Χριστός. Και εσύ κάνεις το θέλημά σου με το έργο σου, κάνεις μια άρνηση Χριστού. Και δυστυχώς η ζωή μας είναι γεμάτη από αρνήσεις Χριστού
είτε με σοβαρότερα έργα είτε με μικρότερα έργα. Ως Άγγες κάνουμε τα δικά μας θελήματα, τα αντίθετα με το θέλημα του Χριστού, αρνούμεθα με τα έργα μας το Χριστό, αλλά εάν μετανοούμε σωζόμαστε από όλες τις αργήσεις. Θέλω να επανέλθω στη χειρότερη άργηση. Συντόμως όμως, κύριε Στρόπλε, γιατί έχουμε σχεδόν τελειώσει. Η τελευταία άργηση είναι άργηση το να κάνουμε τα θελήματά μας μερικές φορές, ταλαντευόμεθα να το κάνουμε, να μην το κάνουμε, και κάνουμε τελικώς το θέλημά μας, είναι και αυτό άργηση Χριστού ενέργειες. Από αδυναμία είναι άργηση αμαρτία. Αλλά οι άλλες αρνήσεις είναι άρνηση ασέβεια. Η δε χειρότερη άρνηση είναι να αρνείται κανείς τη θεότητα του Χριστού όπως οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά. Γι' αυτό εμείς οι Ορθόδοξοι που δεν αρνούμεθα την πίστη μας, δεν αρνούμεθα τον Χριστό, και την πολλές φορές νικόμεθα από τον πειρασμό και κάνουμε πράγματα αντίθετα με το θέλημα του Χριστού, την ημέρα της Πεντηκοστής δια το στόματος του ιερέως απευθυνόμεθα προς τον Κύριο και λέμε: «Συ Κύριε αμαρτάνομεν, αλλά και Συ μόνο λατρεύομεν». Κύριε, σε Σένα αμαρτάνομαι, αλλά και Εσένα μόνο λατρεύομαι. Δεν σε αρνηθήκαμε όπως οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά και άλλοι αιρετικοί, δεν αρνηθήκαμε την πίστη, κοντά Σου ερχόμεθα, κλαίμε για τα αμαρτήματά μας, ταπεινώνουμε τον εγωισμό μας, πηγαίνουμε σε πνευματικούς πατέρες, ομολογούμε τις ατέλειες, τα ελαττωματά μας, τα αμαρτήματά μας, τα εγκλήματά μας και λαμβάνουμε το ελεός. Ας προχωρήσουμε, κύριε Σωτρόπουλε, στην ερμηνεία του 24ου κεφαλαίου, στα 7 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας ακόμα. Μόνο 7 λεπτά έχουμε. Ως προς το στίχο 14, ήθελα να κάνω μια παρατήρηση. Ματθαίου ΚΔ 14. Διαβάστε το στίχο. «Και κηρυχθήσετε τούτο το Ευαγγέλιο της Βασιλείας εν όλη την οικουμένη μαρτύριων πάση της έθρεση και τότε ρίξει το τέλος». Θα κηρυχθεί αυτό το Ευαγγέλιο που διδάσκει πώς θα γίνομαι βασιλείς, πώς θα παραλάβουμε βασιλεία αιώνια. Θα κηρυχθεί αυτό το Ευαγγέλιο σε όλη την οικουμένη εις μαρτύριων πάση της έθρεση. Δεν σημαίνει ότι θα πιστέψουν όλα τα έθνη, αλλά θα είναι αναπολόγητα. Και τότε θα έρθει το τέλος. Οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά λένε ότι αυτοί εκπληρώνουν το λόγο αυτό του Χριστού, κηρύττοντας παντού το Ευαγγέλιο. Αλλά αυτοί δεν κηρύττουν το Ευαγγέλιο. Αυτοί κηρύττουν άλλο Ευαγγέλιο που λέει ο Απόστολος Παύλος. Διαστρέφουν το Ευαγγέλιο, αφού δεν πιστεύουν ότι ο αρχηγός της πίστης είναι ο Κυριός μας και ο Θεός μας. Ένα με το Θεό Πατέρα, μία ουσία. Κύριος, Θεός, Παντοκράτορ, Ιεχωβά που λέει η Γραφή, το όνομα του αληθινού Θεού, αφού δεν τον πιστεύουν έτσι, αυτοί κηρύττουν άλλο Ευαγγέλιο, αντιευαγγέλιο κηρύττουν, και έχουν ταλέπορη την ιδέα ότι κηρύττουν το Ευαγγέλιο του Χριστού εν όλη την οικουμένη και εκπληρώνουν το Λόγο του Χριστού. Για άλλη μια φορά τους προσκαλούμε, τους προκαλούμε όπως θέλουν να στο πάρουν, να έρθουν εδώ αν έχουν επιχειρήματα, να κάνουμε δημόσιο διάλογο και να αποδείξουμε ότι αυτοί δεν κηρύττουν Ευαγγέλιο, κηρύττουν σκοπιά. Θα ήθελα να συμπληρώσω πάνω σε αυτά που είπατε. Είναι μετοχική οργάνωση, είναι οικονομικός οργανισμός, είναι πολιτικός οργανισμός, με θρησκευτικό μανδύα, θρησκευτικό επίχρησμα για την εξαπάτηση των αφελών. Και υπάρχουν πολλοί αφελείς δυστυχώς και εδώ στη χώρα που κατήχει συναρχιότατα σκύπτρα της διανοήσεως και εξακολουθεί να έχει έναν έξυπνο λαό. Μεταξύ των εξύπνων υπάρχουν και αφελείς και ανόητοι. Πάνω σε αυτά που είπατε, κύριε Σωτρόπουλε, θα ήθελα να συμπληρώσω σχετικά με την εταιρεία Σκοπιά, τους λεγόμενους μάρτυρες του Ιεχωβά, ότι πράγματι κηρύττουν άλλο Ευαγγέλιο. Γιατί? Αυτό φαίνεται όχι μόνο από το γεγονός ότι κηρύττουν το Ευαγγέλιο της Εγκαθιδρυμένης Βασιλείας του 1914, ότι δηλαδή κατά αυτούς αόρατα το 14 έγινε η δευτέρα παρουσία του Κυρίου και ότι ο Χριστός τότε έγινε βασιλιάς το 14, αλλά εγώ θα φέρω μία απλή απόδειξη. Μέχρι το 1924 κήρυταν ότι η δευτέρα παρουσία έγινε το 1874 και το 1878 έγινε η βασιλεία αόρατα στους ουρανούς του Χριστού.
Και μετά έρχονται 25 και λένε, όχι, λέει, κάναμε λάθος, έγινε το 14, αυτά τα δύο μια πράγματα. Μια θρησκεία που αλλάζει διδασκαλίες. Απλή λοιπόν απόδειξη, κύριε Στρόπουλο, ότι κηρύττουν άλλο Ευαγγέλιο. Απλή απόδειξη. Και μια θρησκεία που αλλάζει διδασκαλίες, σίγουρα είναι ψεύτη και θρησκεία. Τώρα, για το αν είναι πολιτική κίνηση, το έχουμε ξαναπεί, εγώ θα πω το εξής. Επίσημα γράφουν στο τετελεσμένο βιβλίο, μυστήριο είναι ένα από τα δικά τους βιβλία. Όχι, είναι της οργάνωσης, γιατί ο Ρώσος είχε πεθάνει όταν εξεδόθη. Ο έβδομος τόμος, λένε ότι μία... Είναι ένα από τα βιβλία των γραφικών μελετών. Μάλιστα. Του Ρώσου. Λένε λοιπόν ότι ο Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή, το λένε δηλαδή σαν γραφική αλήθεια, και το έλεγαν αυτό μέχρι το 1932, ότι ο σιωνισμός, το λένε το σιωνισμό, θα ευδοκιμήσει και θα κυριαρχήσει παγκοσμίως, σε όλα τα έθνη. Και το δέντρο του χριστιανισμού θα ξηρανθεί. Θα ξηρανθεί. Θα ξεραρθούν αυτοί, μάλλον έχουν ξεραθεί, και αν δεν μεταλλοήσουν, είναι καύσιμος ύλη για την κόλαση. Είτε την πιστεύω την κόλαση, είτε δεν την πιστεύω, είτε τους αρέσει, είτε δεν τους αρέσει. Σε κανένα μας δεν αρέσει η κόλαση. Κανείς δεν θέλουμε να κολλαστεί, αλλά εάν κανείς παραμένει στην απιστία και στον εγωισμό και στην αμεταλλοησία, δεν έχει σχέση κοντά στο Θεό, έχει σχέση στον τόπο της βασάλου, που είναι θλίψης και στολοχωρία. Θλίψης και στολοχωρία επί πάσαν ψυχήν ανθρώπου του κατεργαζομένου των κακών. Έτσι λέγει ο Απόστολος. Ας μας εξηγήσουμε λοιπόν γιατί κήρυξαν την παγκόσμια συνιστική κυριαρχία ως γραφική αλήθεια και γιατί έπλεξαν το εγκόμιο του ιδρυτού του σιωνισμού του Θεόδωρου Σχέδου. Κύριε Ζώγα, δεν είναι εξωφρενικό, δεν είναι σχιζοφρενικό να λένε ότι η Δευτέρα Παρουσία έγινε χωρίς να το πάρουμε η είδηση. Εδώ είπε ο Χριστός ότι θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Θα καταρρεύσουν τα σύμπαντα. Θα τα δούμε στη συνέχεια της ερμηνείας. Θα σβήσει ο ήλιος, θα σβήσουν τα άστρα, θα καταρρεύσουν τα συστήματα των άστρων, θα ακουστεί σάλπις, θα γίνουν τα μνήματα, θα γίνει η Ανάσταση, θα είναι το συγκλονιστικότερο γεγονός. Χωρίς να γίνει τίποτα και καθένας θα πάει στη θέση του. Χωρίς να γίνει τίποτα από όλα αυτά, λένε ότι έγινε η Δευτέρα Παρουσία. Αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια της ερμηνείας του 24ου κεφαλαίου, κύριε Στρόπουλο. Έχουν κάλο στο μυαλό, όπως λένε οι κοσμικοί. Είναι θέμα ενέργειας πλάνης, κύριε Στρόπουλο. Το ξέρω. Άμα μπει ο διάβολος μέσα στο κεφάλι, 5 και 5 κάνει 11, δεν κάνει 10. Επαναλαμβάνω, αγαπητοί τηλεθεατές, όταν μπει ο διάβολος μέσα στο μυαλό του ανθρώπου, 5 και 5 δεν κάνει 10, κάνει 9 ή κάνει 11. Κύριε Στρόπουλο, δυστυχώς μας μένουν μόνο 2 λεπτά, ούτε 2 λεπτά. Λεπτά το παραπάνω. Να διαβάσουμε το υπόλοιπο κείμενο στα 2 λεπτά που αναφέρεται στη φοβερή καταστροφή της Ιερουσαλήμ, γενικότερα του Ιουδαϊκού έθρους, κατά την Ρωμαϊκή εποχή, από τους Ρωμαίους το 70 μετά Χριστόν, προφητεία του Χριστού που εξεπληρώθηκε το 70 μετά Χριστόν, επειδή αυτή η καταστροφή είναι εικόνα της μελούσης κρίσεως. Όταν είδετε το βδέλυγμα της ερημόσεως το ρηθέν δεενήλ του προφήτου εστός εν τόπο Αγίου ο Αναγινώσκονο ήτου, τότε εν τη Ιουδαία φευγέτουσαν επί τα όρη. Ο υποτιδόματος μη καταβαίνει το άρετα εις εκ της οικίας αυτού και εν το εγρομή επιστρεψά το πίσω άρετα η μάτια αυτού. Ο έδε της εργαστρία χούσες και τες τυλαζούς σε εκείνες τις ημέρες. Προσεύχεστε ή να μη γέννητε η φυγή ημών χειμώνος μη δε Σαββάτο. Έστε γαρτώ της λήψης μεγάλη ή αού γέγονεν απ' αρχής κόσμου έως του νυν ουδού μη γέννητε. Και είμαι εκολοβώθησε η μέρα εκείνη, ούκανε σώθη πάσα σάρξ, διαδέτους εκλεκτούς, κολοβωθήσονται η μέρα εκείνη. Μέχρι εκεί και στην επομένη εκπομπή, την άλλη Κυριακή 11 με 12, δεν θα ασχοληθούμε με άλλα θέματα. Μόνο με αυτό. Και να ασχοληθούμε με την ερμηνεία. Εκτός αν προκύψει κάτι το ιδιαίτερο έκτακτο. Αν προκύψει κάτι θα το θίξουμε. Θέλουμε να έχει μια επικαιρότητα η εκπομπή. Λοιπόν. Αλλά θα, οπωσδήποτε θα ασχοληθούμε στην επόμενη εκπομπή με την ερμηνεία της φοβερής αυτής προφητείας του Χριστού για το Ισραήλ. Αγαπητοί τηλεθεατέ, χαίρετε εν Κυρίω, να έχουμε την ευχή, τη βοήθεια, την εξύψους δύναμη του Αγίου Πνεύματος και των Αγίων πάντων, των καρπών του Αγίου Πνεύματος και εξαιρέτως της Υπεραγίας Θεοτόκου. Αμήν. Επειδή η Εκκλησία δεν αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο,
Και επειδή η πολιτεία σε πολλές περιπτώσεις βοηθά με την σιωπή της και τη στάση της τους εχθρούς της Ελλάδος και της Ορθοδοξίας, που σήμερα είναι οι αιρέσεις, αποφασίσαμε την δημιουργία του Ορθόδοξου Αντιαιρετικού Κινήματος. Εκδόσεις για το τι είναι η κάθε αίρεση. Αποστολή στελεχών του κινήματος σε όλη την Ελλάδα για ομιλίες και ενημέρωση. Συγκεντρώσεις και διαμαρτυρίες. Εξασφάλιση κτηρίου που θα στεγάσει τα γραφεία του κινήματος. Ορθόδοξε Έλληνα, ζητάμε την συμπαράστασή σου. Ιωνική Τράπεζα.